Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Βασιλιάδης και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Μία νεοεμφανιζόμενη οργάνωση, η οποία συστήνεται ως ολική αρνητές συστράτευσης με το υπάρχον, ανέλαβε την ευθύνη για την τριπλή εμπιστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Καλαφάτη, Κώστα Γκιουλέκα και Γιώργου Ορφανού. Με προκήρυξή της που αναρτήθηκε σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η οργάνωση υποστηρίζει πως στόχος της δεν ήταν να προκαλέσει κάποιον τραυματισμό, αλλά να στείλει ένα μήνυμα και να διαχύσει το χάος και την αναρχία. 200 περίπου Κύπριοι φοιτητές, μέλη της ΕΘΕΚ Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Κυπριακό Προξενείο για το κούρεμα των Κυπριακών και όχι μόνο καταθέσεων και για τις αποφάσεις του Eurogroup. Φώναξαν συνθήματα κατά των νέων μέτρων και κατά το σχεδίο διάσωσης της Κύπρου. Χειρόφρενο τραβούν από αύριο Τετάρτη οι λεωφορείουχοι που μεταφέρουν 5.000 μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης από και προς τα σχολεία τους, καθώς παραμένουν απλήρωτοι τους τελευταίους 11 μήνες και δεν γνωρίζουν τις απολαβές τους για την τρέχουσα σχολική χρονιά, αφού δεν έχουν υπογραφεί οι νέες συμβάσεις. Δεν έχουν διατεθεί και φτεδάκια με κρέας αλόγου στα συσίτια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έστειλε στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης η εταιρεία Special Εδέσματα, η οποία κατόπιν διαγωνισμού έχει αναλάβει την προμήθεια παροχής συσιτίου σε απόρους, αστέγους, πρόσφυγες και άλλες ευπαθείς ομάδες. Περίπου 2.000 προϊόντα μαϊμού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σήμερα από τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, μετά από συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών, κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και την Ελληνική Αστυνομία, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες διενήργησε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού σε αποθηκευτικό χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία εκτός από παράνομα χαρακτηρίζονται ελλείψη προδιαγραφών και επικίνδυνα, προορίζονταν για διάθεση σε μικροπολιτές στο κέντρο της πόλης. Τρέχοντας τα βήματα ζωής της ΕΛΕΠΑΠ, ο καθένας μπορεί να βοηθήσει παιδιά με αναπηρίες που προέρχονται από οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται και φέτος με την Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος και καλεί όσους πολίτες θέλουν να τρέξουν για να στηρίξουν το έργο της. Οι συμμετέχοντες στον 8ο Διεθνή Μαραθώνιο στις 21 Απριλίου θα ενισχύσουν το θεσμό Δωρεά Υιοθεσίας, που υποστηρίζει παιδιά με αναπηρίες, καλύπτοντας το ετήσιο κόστος του θεραπευτικού τους προγράμματος. Νέα στέγη πρόκειται να αποκτήσει το κέντρο ενημέρωσης πολιτών που επί τόσα χρόνια στεγάζονταν στην οδό Αριστοτέλους 19, καθώς αποφασίστηκε η μεταφορά του στην οδό Αγγελάκη 4. Επιδιώκοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την περίοδο αυτή, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 26 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου αναστέλλει τη λειτουργία του συγκεκριμένου ΚΕΠ προκειμένου να ολοκληρωθεί με την εγκατάστασή του. Σε δρόμους ήπιες κυκλοφορίας αναμένεται να μετατραπούν η Ανδρέα Κάλβου και η Παπαρηγοπούλου, δίνοντας μικρή ανάσα σε μια της πιο ξεχασμένες και αδικημένες γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος σχεδιάζει να τοποθετήσει νέα φωτιστικά, να κάνει παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια αλλά και να φυτέψει δέντρα, αναβαθμίζοντας την πυκνοκατοικημένη περιοχή. Η ανάπλαση θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2013. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη 20 Μαρτίου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους με ένταση που θα φτάσουν τα 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες, με σποραδική συννεφιά και θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 13 βαθμούς και διατήρηση των ανέμων από νοτιοανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!